Κατερίνα Παπακώστα τελείωσε τη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Από το 1988 ασχολείται με την πολιτική, ενώ το 2000 εξελέγει πρώτη φορά βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην δεύτερη περιφέρεια Αθηνών. Είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά, τον 26χρονο Κωνσταντίνο και την 19χρονη Αντζελίνα. Ο Κωνσταντίνος, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει από μωρό, τελείωσε το Βιολογικό Πανεπιστήμιο και σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας, ενώ βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για την πρόοδό του και τον τρόπο που αντιμετώπισε την περιπέτεια της υγείας του. Πολλά χρόνια στην πολιτική, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι από παιδί. Αλλά πρέπει να σας πω ότι μέτρησα κι εγώ στη Βουλή των Ελλήνων, μετράω 9 χρόνια. Η πολιτική θέλει πολύ χρόνο. Δεν πρέπει να πάρεις πολύ χρόνο από την οικογένειά σου και για μια γυναίκα, ίσως. Δεν είναι πιο σημαντικό? Δεν σας ρωτούσα δηλαδή γιατί ασχολείστε τώρα που τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Αλλά τότε δεν σας χρειαζόντουσαν περισσότερο μέσα στο σπίτι. Πρώτα απ' όλα, εγώ ξεκίνησα με υποχρεώσεις από μικρή. Όταν λέω από μικρή, ήμουν ήδη φοιτήτρια, σπούδαζα και παράλληλα ο Κωνσταντίνος ήταν μερικών μηνών μωρό, βρέφος. Μωράκι. Ο Κωνσταντίνος τώρα είναι 26. Τώρα ο Κωνσταντίνος είναι 26. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι να έχεις τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο, στη νομική, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μωρό στην Αθήνα. Και ο σύζυγος στην Αθήνα. Δηλαδή παντρευτήκατε, κάνατε παιδί και φύγατε και πήγατε μόνοι στη Θεσσαλονίκη. Ένα διάστημα κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης ήμασταν όλοι μαζί. Αλλά μετά, όταν έπρεπε πλέον να δίνω τα μαθήματά μου στην εξεταστική, έπρεπε να πάω μόνη μου να το κάνω αυτό. Και ήμουν αρκετά μακριά. Ήμουν Θεσσαλονίκη, όπου είναι τα κλασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μια νέα γυναίκα, η οποία θέλει να ισορροπήσει, να εναρμονίσει την επαγγελματική της ζωή, τις σπουδές της, με την οικογένεια. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει και σήμερα, ξέρετε, στις γυναίκες. Και δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι ο λόγος για να τις κάνουμε να αισθάνονται ενοχικές, γιατί όλες μας είχαμε ενοχικά συμπλέγματα, και εσείς και εγώ φαντάζομαι και κάθε μία που μας ακολουθεί. Όσο χρόνο και να αφιερώσεις. Οπότε βρήκαμε τον ποιοτικό χρόνο. Ο ποιοτικός χρόνος, και να σας πω ότι το ακολουθώ και σήμερα που είναι μεγάλα τα παιδιά μου. Δεν το μετανιώσετε καμία στιγμή? Όταν βλέπεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας μέσα στο σπίτι σου, με το παιδί σου, κάποια στιγμή δεν λες, το χρόνο που είχα, μακάρι να τον είχα διαθέσει μόνο για αυτόν, όσο χρόνο ελεύθερο είχα? Σίγουρα τα παιδιά θέλουν όλο μας το χρόνο. Από αυτό το σημείο όμως, μέχρι το σημείο να φτάσουμε να δημιουργήσουμε ενοχές και συμπλέγματα στις γυναίκες, νομίζω δεν περνάμε το σωστό μήνυμα. Στη δική μου περίπτωση, πολλές ενοχές, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Ναι, γιατί είπαμε θα κάνουμε μια κουβέντα. Έκανα τη νύχτα μέρα. Δεν κοιμόμουν εγώ, βέβαια. Δεν κοιμόμουν εγώ. Έκοβα από την προσωπική μου ξεκούραση, από τις προσωπικές στιγμές που θα μπορούσα να έχω να διαβάσω ένα βιβλίο ή να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Αφιερωνόμουν κυρίως τον Κωνσταντίνο, γιατί η Αντζελίνα ήρθε 8 χρόνια μετά. Και ιδίως το πρόβλημα υγείας του. Εκεί πρέπει να σας πω το εξής, ότι αν η οικογένεια δεν σταθεί δυνατή, εάν δεν στηρίξει το παιδί πρώτα απ' όλα και αν δεν το μεγαλώσει φυσιολογικά, θα έχει ένα παιδί που εκτός από το πρόβλημα της υγείας του θα έχει και μια σειρά από άλλα προβλήματα. Αυτό εμείς το συζητήσαμε και αποφασίσαμε να φερθούμε και να συμπεριφερθούμε όσο πιο φυσιολογικά γίνεται στην ανατροφή του, στην ανάπτυξή του, σαν να ήταν και είναι σήμερα πια ένα παιδί που έχει το πρόβλημα της υγείας του, αλλά δεν του λείπει τίποτα άλλο. Υπάρχουν πολλές οικογένειες που ένα πρόβλημα μεγάλο υγείας, όχι απλώς δεν τις ενώνει, σκορπίζονται. Mm-hmm. Στη δική σας περίπτωση σας άνεσε περισσότερο. Το πρόβλημα υγείας του Κωνσταντίνου, ναι, ποιο είναι? Υπήρξε μία γενετική στρέβλωση, να το πω, που μπορεί στη φύση, στο περιβάλλον, στα ζώα, στους ανθρώπους, να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να σε καθυλώσει. Αυτό συνέβη στον Κωνσταντίνο. Αυτή είναι η μυϊκή του αδυναμία. Είναι μία στρέβλωση γενετική, η οποία δεν έχει ιστορικό μέσα στην οικογένεια. Ήταν ένα τυχαίο περιστατικό το οποίο μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε οικογένεια απανταχού της γης. Το πρόβλημά μας λοιπόν, επειδή δεν μπορούσε να διαγνωστεί δηλαδή στους προγενείς.